Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά το μικρό διάλειμμα, καλύψαμε τα πάντα από το ποδόσφαιρο και πάμε σιγά σιγά να δούμε το τι συνέβη στο μπάσκετ. Είχαμε την πέμπτη αγωνιστική της Greek Basket League. Μια Greek Basket League που περιέλαμβανε το μεγάλο derby, μάλλον τέταρτη αγωνιστική, συγγνώμη, ξέφυγα. Τέταρτη αγωνιστική. Βιάζεσαι λίγο, βιάζεσαι. Περιλάμβανε το derby Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια μεγάλη νίκη βάζοντας τις βάσεις για το απόλυτο πλεονέκτημα των τελικών. Mm-hmm. 71-78 στο Στάδιο Εθνικής Κυπριακής Χάρης του Ολυμπιακού. Χάρη στην υπεροπλία του στην περιφέρεια. 13-26 τρίποντα. Ναι, και μάλιστα οι Ναν, Γκραντ και Μπράουν είχαν τα 11-16. Που... Και μάλιστα αυτοί συμπλήρωσαν money-money τους 60 σχεδόν πόντους από τους 78. Σε μια, ναι, με τον... Με τον Εργίνα Δαμά να χρησιμοποιεί για πολύ ωραία σχήματα με τρία γκάρτ λόγω και της Λειψανδρίας στη θέση 3 με Παπαπέτρου Γκριγκόνης εκτός. Το Γιούρτσεβεν επίσης εκτός για να παίξει ο Όσπαν. Ναι, ναι, και ήταν ένα Όσπαν που έπαιξε μόνο 9 λεπτά. Όλες ώρα ο οποίος χρεώθηκε με 4 φάουλ και χρειάστηκε να παίξει αρκετή ώρα ο Μίτογλου σε θέση 5. Ναι, που... Βέβαια, αυτή το έχει ξανακάνει ο Αταμάν, ειδικά στο ΣΕΦ, να βάζει τον Μίτογλου σε θέση 5. Και ο Μίτογλου με το περιφερειακό σουτ να τραβάει έξω τους ψηλούς και ήταν πιστεύω ότι ξέχωρα από τα καλάθια που σημείωσε ο Ναν ή ο Μπράουν στην αρχή και την οργάνωση που έφεραν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η είσοδος του Μίτογλου και η χρησιμοποίησή του σε θέση 5 ήταν αυτή που ξεκλείδωσε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Έβαλε δύο μακρινά σουτ ο Μίτογλου, τράβηξε έξω τους ψηλούς και έδωσε την ευκαιρία. Γιατί είδαμε ότι και ο Μιλουτίνο βγήκε έξω για να προσπαθήσει να περιορίσει, να κρύψει τον ορίζοντα του Μίτογλου που έβγαινε έξω και εκτελούσε από μακριά. Ο Φαλ πάλι δεν έβγαινε τόσο πολύ. Ναι. Κοιτούσε κάτω από τη ρακέτα να δει ποιον θα σταματήσει. Ναι, και ήταν και φάνηκε και η ανετοιμότητα των δύο ψηλών του Ολυμπιακού, των δύο πύργων του Ολυμπιακού, γιατί και ο Μιλουτίνο που επέστρεψε μόλις πριν από μία εβδομάδα από τραυματισμό και ο Φαλ που κι αυτός. Μετά από ουσιαστικά 6 μήνες αποχής, τώρα προσπαθεί να βρει πατήματα και να γίνει κομβικός για το παιχνίδι του Μπαρτζόκα. Φάνηκε ότι δεν είχαν ανάσες, δεν ήταν έτοιμοι και γρήγορα ο Μπαρτζόκας τους απέσυρε και στο δεύτερο ημίχρονο δεν τους χρησιμοποίησε ελάχιστα. Το φαλ τον Μιλουτίνοφ καθόλου, τον φαλ για λίγα λεπτά. Και ο Ράιτ έπαιξε μέχρι το τέλος. Και ο Ράιτ μπήκε στο 25 και δεν βγήκε ποτέ και ήταν παραλίγο να βγήκε πρώτο σκόρο του Ολυμπιακού. Ο Ράιτ με 14 πόντους. Βέβαια, να πούμε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο Πίτερς, πράγμα που παρακέρεψε πολύ. Έπαιξε 6 λεπτά ο Πίτερς, 6 λεπτά και όπως λέμε στην μπασκετική γλώσσα έκανε το τρόλεϊ. Δηλαδή έπαιξε 6.50 κάτι. Έπαιξε 6.50 και δεν είναι ο Πίτερς που είναι ίσως για μένα είναι ο πιο δολοφονικός σουτέρ που υπάρχει στην Ευρώπη. Σωστό. Δεν πήρε ούτε μια προσπάθεια ο Πίτερς. Είχε μόνο 2 rebound καταγεγραμμένα στη. Και μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι ουσιαστικά το backup του Βεζέγκοφ. Στη στατιστική του. Ένας Πίτερς που πέρσι ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού σε μέσους όρους στη EuroLeague. Με ποσοστά ασύλληπτα, με 58% τρίποντο και 55%. Βέβαια, η συνολική εικόνα του Ολυμπιακού δεν θύμιζε σε τίποτα άλλα παιχνίδια μεταξύ των δύο. Ναι. Και ίσως είναι αυτό το τίμημα που πληρώνει ο Ολυμπιακός φέτος. Η πολύ μεγάλη αύξηση του μπάτζετ, η απόκτηση παιχτών που έχουν πρώτα την επίθεση στο μυαλό τους και λιγότερο την άμυνα. Και βλέπουμε ότι είναι σαν να πάρεις τώρα, τι να σου πω τώρα, σαν να φέρεις τώρα ένα πολύ, πολύ σπουδαίο παίχτη και αναγκαστικά να βάλεις κάποιον να καπελώσει έναν ήδη πάρα πολύ καλό που έχεις στην ομάδα σου. Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Μπαρτζόκας θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το να ξανακάνει την Ολυμπιακή ομάδα. Και να τον ξανακάνει να μοιράσει τους χρόνους, να μοιράσει τους ρόλους. Δηλαδή τώρα ο Πίτερς δεν μπορεί να κατέβει στο 3 για παράδειγμα ώστε να χωρέσει την ίδια πεντάδα με τον Βεζένκοφ. Θα γίνει σε ένα λεπτό, θα γίνει για δύο λεπτά, δεν μπορεί να γίνεται μακρόν. Δεν μπορεί να κατεβάσει τον Πίτερς στο 3 γιατί ο Πίτερς δεν έχει τρίπλα, δεν έχει να μπορέσει να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Πρέπει να δημιουργήσουν οι υπόλοιποι το σουτ του Πίτερς
ώστε ο Πίτερς να βάλει αυτό που λέμε να αξιοποιήσει το χαρακτηριστικό του, που είναι το φοβερό σουτ. Και εκεί δημιουργούνται. Ο Λαρετζάκη σουτ, ο Βίλιαμ Γκος. Ο Βίλιαμ Γκος, εντάξει, ήταν τραυματίας, ήταν τραυματίας. Επίσης, απλά για να συμπληρώσει τη δωδεκάδα. Είναι και αυτό που λέμε είναι το πρόβλημα στο ελληνικό στοιχείο που έχει ο Ολυμπιακός. Και η συσσόρευση αρκετών παιχτών έχει φέρει και πρόβλημα στην κατανομή των ρόλων στον Μπαρτζόκα. Και για φαντάσου τι θα γίνει όταν επιστρέψει στην ενεργό δράση ο Ιβανς. Αν γυρίσει και ο Κίναν Εβανς, ο οποίος λογικά εντάξει, βέβαια το παιδί είναι μήνες τραυματίας και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει. Η επιστροφή του υπολογίζεται γύρω στο Γενάρη. Αλλά θα δώσει ακόμα μεγαλύτερο εντός εισαγωγικών πονοκέφαλο στον προπονητή του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός που έχει δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια τώρα, αλλά θα τα πούμε μετά για την EuroLeague. Ναι, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Είχαμε Κολοσσός Άρης 84-85. Mm-hmm. Αν και λέγαμε νωρίτερα. Ένα παιχνίδι με τρομακτική εξέλιξη. Με τον Γκάουτλοπ να αλλάζει τη ροή του παιχνιδιού με τρίποντα από τη γωνία. Ο Σλαυτσάκης το βαλέ. Ο Σλαυτσάκης, αλλά με την επαναφορά του Γκάουτλου. Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος όμως υπήρχαν 4 δευτερόλεπτα και ο Άρης βρήκε νικητήριο καλάθι. Ένα καλάθι του Σλαυτσάκη το οποίο δεν μπαίνει. Δηλαδή, όσες φορές και να το δεις. Με τίποτα. Και είναι ένα Σλαυτσάκης ο οποίος έχει περάσει από τον Άρη. Ναι, και είναι από τη γωνία μαρκαρισμένος, δηλαδή από το. Κρεμασμένος από το τέλος του κόσμου. Από το τέλος του κόσμου σκόραρε με πλάγι out. Δηλαδή, πρώτη φορά βλέπω πλάγι out να γίνεται καλάθι. Ακριβώς. Ναι. Αλλά το μπάσκετ είναι. Και μάλιστα έσπασε και μια παράδοση που ήθελε τα τελευταία χρόνια τους Θεσσαλονικείς να χάνουν είτε μέσα είτε έξω από την ομάδα του Ισραήλ. Από τους Ροδίτες, ναι. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε ΠΑΟΚ Μαρτέκο Άικ Μπέτσον 87-82. Νίκη για τον ΠΑΟΚ του Κατσιλιέρη. Πανιόνιος Χιμή Βίβα Μαρούση 86-62. Μία ακόμα καταπληκτική εμφάνιση για τον Πανιόνιο που. Βέβαια και οι Ερυθροί εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η ομάδα του Βορείου Κροατίων είχε και μεσοβδόμαδα αγώνα στην Ευρώπη. Ναι, φυσικά εντάξει, αυτό είναι το τίμημα, ειδικά για ομάδες που δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν στην Ευρώπη. Ο Πανιόνιος έκανε φανταστική εμφάνιση και πήρε και πολύ μεγάλες διαφορές. Χαρακτηριστικό είναι ότι με το πέρας της τρίτης περίοδου το σκόρ ήταν 71-39, η διαφορά ήταν στους 32 πόντους για τους Κιανέρυθρους και η σχετική χαλάρωση στο τέλος έδωσε τη ευκαιρία στο Μαρούσι να μειώσει στους 24. Εντάξει, χαλάρωση τώρα. Το οποίο πλέον έχει και νέο προπονητή, στις του Νίκου Βετούλα θα είναι ο Γιάννης Ζούρος. Mm-hmm. Απομακρύθηκε μάλλον ο Νίκος Βετούλας. Να πούμε για τον Πανιόνιο ότι διακρίθηκε. Στο σκοράρισμα ο Σμιθ με 16 διακρίθηκαν και ο Γκούλριτς με 15, ενώ 14 προσέθεσε ο Τσαλμπούρης. Ήταν μια ακόμα φοβερή εμφάνιση για τον Πανιόνιο που έχει 3-3 στην Γλυφάδα. Χωρίς ακόμα βέβαια να έχει παίξει τα μεγάλα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ναι, αλλά φυσικά είναι τώρα ο Πανιόνιος που αξιοποιεί και τον ενθουσιασμό της επιστροφής στην Basket League. Και φυσικά είναι αυτό που λέμε τώρα, μάζευε και ασυγκερόγες. Πάρε τώρα τις νίκες. Ακριβώς που θα εξασφαλίσουν τουλάχιστον μια ηρεμία. Ναι, θα σου δώσουν την ηρεμία, θα σου δώσουν και το χρόνο και τη δυνατότητα να παίξεις και ακόμα καλύτερο μπάσκετ στη συνέχεια. Ακριβώς. Προμηθέας Καρδίτσα 96-79 με τους γηπεδούχους να είναι από την αρχή του παιχνιδιού να έχουν χτίσει μια διαφορά ασφαλείας την οποία κράτησαν μέχρι το τέλος. Και χθες Περιστέρι Λαύριο 84-82 σε ένα απίστευτο παιχνίδι. Θρίλερ. Με Ζούγρι να κάνει πράγματα και θαύματα όπως και ο Αβδάλλας. Μάλιστα για τον Αβδάλλα είχε έρθει να παρακολουθήσει το παιχνίδι σκάουτερ των Ατλάντα Χόκς. Και τον Γιώργο Λινιάτη να λέει ότι αυτό το παιδί αγαπάει το μπάσκετ και το μπάσκετ οφείλει να του δώσει πίσω πολλά περισσότερα. Mm-hmm. Και ο Αβδάλλας, εντάξει, θα πω, συγχωρήστε μου, θα πω χαζομάρα τώρα. Θα το πω όχι προφανώς καμία σχέση με κλάση, αλλά θα το πω ως κοινά χαρακτηριστικά που τον βλέπεις και λες ότι αυτή η κίνησή του μου θυμίζει αυτόν. Κάποιες κινήσεις του στο παιχνίδι μου θυμίζουν τον Ντόντσιτς. Το είπα και ας μην είναι εδώ. Το κρατάμε, ναι. Το ακούμε. Κάποιες κινήσεις του μου θυμίζουν τον Ντόντσιτς, δηλαδή το πώς...
Το πώς θα τριπλάρει, το πώς θα τριπλάρει, ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό που κάνει ο Ντόσιτς, η τρίπλα δισταγμού που λέμε, ότι νομίζω ότι θα πάει, θα κάνει και φεύγει από την... ή ξέρω εγώ η προσποίηση, έχει τρομερά κοινά, κάποια στοιχεία του είναι, μου θυμίζουν τον Ντόσιτς. Και μακάρι το παιδί, εντάξει, Ντόσιτς δεν θα φτάσει, αλλά μακάρι να κάνει μια καριέρα που θα τον φέρει ακόμα και στο NBA, γιατί έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι είναι παίχτης ο οποίος αγωνίζει στο Περιστέρι, δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Σάββατο 5 η ώρα Άρης Περιστέρι, στις 6 Καρδίτσα Κολοσσός, 8 και 4 Μαρούσι ΠΑΟΚ, επίσης μεγάλο παιχνίδι. Στην Κυριακή 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός, το πρώτο ντέρμπι για την ομάδα της ΑΕΚ μετά από εκείνο του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο. 8 και 4 Παναθηναϊκός Προμηθέας και η αγωνιστή ολοκληρώνεται την Δευτέρα με την αναμέτρηση στις 8 και 4 Λαύριο εναντίον Πανιωνίου. Πάμε να δούμε γρήγορα τη βαθμολογία. Μια βαθμολογία οποία έχει τον Παναθηναϊκό μόνο πρώτο με 4 στα 4. Και 12 βαθμούς. Ακολουθεί το Περιστέρι, ο Πανιώνιος, ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας με 7 βαθμούς. Στο 3-1. Μία ήττα. 6 βαθμούς για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη με ρεκόρ 2-2. Στους 5 με 1-3 είναι το Μαρούσι και ο Κολοσσός. Και οι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν χαμογελάσει φέτος είναι το Λαύριο και η Καρδίτσα που έχουν 4 ή 4 άρθμα παιχνίδια. Πάμε και στο EuroCup, εκεί όπου έχουμε τη συμμετοχή του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος αγωνίζεται αύριο στις 8.30 κόντρα στην Bourg-en-Bresse στη Γαλλία και που την προηγούμενη αγωνιστική... Ο Άρης έχει δύο διαδοχικές αυτοκτονίες στο γήπεδό του. Εντάξει, με θεωρητικά ανώτερους αντιπάλους, αλλά... Έχασε τα μάτς, έχασε και τα δύο μάτς και από τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ και από την Τσεντεβίτα με παρομοιότυπο τρόπο. Προηγούνταν για 3 δεκάλεπτα και με διαφορές από 8 έως 10 πόντους και στο τελευταίο δεκάλεπτο πάθαινε ολική καθίζηση, δηλαδή νέκρωνε το σώμα του τελείως. Λες και είχαν αλλού το μυαλό τους υπέρ. Νέκρωνε το σώμα του και έχασε τα μάτς και με διαφορές κιόλας. 75-82 ήταν το αποτέλεσμα του Άρη. Ειδικά το παιχνίδι με την Τζεντεβίτα, επειδή έτυχε και το είδα, μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο Άρης με διαφορά 12 πόντων, 66-54, και μετά έφυγε από το γήπεδο. Είτε κυριολεκτικά όταν σου λέω έφυγε από το γήπεδο. Πέτρωσαν τα σώματα των παιχτών του Καστρίτη. Και επειδή είναι στο δεύτερο όμιλο η ομάδα των Κιτρίνων, είναι στην 8η θέση. Έχει μια νίκη εκτός έδρας που είχε νικήσει στην Λιθουανία τη Λιετκαμπέλης και... Έχει τέσσερις ήττες. Και τέσσερις ήττες. Οι τρεις είναι στο Αλεξάνδριο. Βέβαια, το καλό με το EuroCup είναι ότι περνάνε στην επόμενη φάση σχεδόν όλοι περνάνε, οπότε έχει εκεί περιθώριο να αντιδράσει ο Άρης και να πάρει τις νίκες που θα τον φέρουν τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Αλλά... Απλά αυτή τη στιγμή είναι από πάνω με το ίδιο σκορ, με το ίδιο ρεκόρ με την Λετ Καμπέλης. Ναι, και με αυτά τα αποτελέσματα, με αυτές τις εμφανίσεις μάλλον δύσκολα θα έχει μακροημέρευση στη διοργάνωση. Λοιπόν, και πάμε στο Basketball Champions League. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το Περιστέρι να γνωρίζει την ήττα από την Manisa Sports στην Τουρκία 79-77. Φώναξαν και για μια τελευταία φάση για φάουλ που έγινε πάνω στον Πάπας οι Περιστεριώτες και είχαν δίκιο. Απλά τώρα βγήκε η επίσημη ανακοίνωση από την διοργανώτρια αρχή. Αλλά θα μου πεις μετά το τέλος παιχνιδιού που δεν είναι λάθος ανακοίνωση. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο πήγαινε σπίτι σου. Από την άλλη πλευρά είχαμε μετά την ήττα του Περιστερίου ήττα και για τον Προμηθέα από την Γαλατασαράι είναι 75-79 και είναι σε εξέλιξη τώρα στη Ρίγα η αναμέτρηση της Ρίγα με την ΑΕΚ. Μόλις ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο 33-40 με την ΑΕΚ μόλις να σημειώνει ένα τρίποντο Χάντερ Χέιλ. Μια ΑΕΚ η οποία παίζει χωρίς τον προπονητή της τον Τράγκα Σάκατο στον πάγκο λόγω COVID. Και αύριο υπάρχει αναμέτρηση του Κολοσσού με την ομάδα, θα σου πω αμέσως τώρα, με την Κασίγιακα. Δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί
Έχει να διακριθεί και τις συνεχόμενες ήττες η ομάδα της Ρόδου ως πρωτάρα στο θεσμό. Ναι, ναι, εντάξει, είναι, πώς το λέει, θα πάθεις και θα μάθεις. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι με την Τενερίφη, ο Κολοσσός σημείωσε μόλις 47 πόντους. Είναι. Βέβαια, δικαιολογείται. Το BCL έχει ένα περίεργο τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, περνάει ναι μεν ο πρώτος απευθείας, αλλά η δεύτερη και η τρίτη ομάδα μπορούν να μπουν στα play-in. Οπότε αλλάζει το, ναι, το κομμάτι εκεί πέρα. Βέβαια, για τον Κολοσσό είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Οι άλλοι έχουν κάποιες ευκαιρίες. Πάμε και στην Ευρωλίγκα, η οποία εσείως μπαίνει από σήμερα στην δεύτερη διαβόλο εβδομάδα. Πάμε όμως να θυμηθούμε εμείς το τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα με την πέμπτη αγωνιστική. Μια πέμπτη αγωνιστική που είχε την Παρτιζάν να χάνει στην έδρα της από τη Βίρτους, πρώτη νίκη για τη Βίρτους, 69-70. Με τον Κλάιμπερν να πετυχαίνει το κρίσιμο καλάθι 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πολύ σωστά. Ζαλγκύρης Μακάμπι 78-63, Μονακό Παρί 80-87, μια ηχηρή νίκη για τους Παριδιάνους. Με το TJ Shorts να είναι, να βάζει από τώρα υποψηφιότητα για τον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο της διοργάνωσης, κάνει νούμερα τρομακτικά. Και ήδη να βολιδοσκοπείται από την Μπαρτσελώνα να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Λαπροβίτολα. Μπασκόνια Άλμπα 80-57. Αρμάνι Ανατολού Εφές 84-96, Ρεάλ Ερυθρός Αστέρας 95-72, Φενέρ Μπαχτσέ Παναθηναϊκός 76-81, με τον Παναθηναϊκό να γυρίζει στα τελευταία 3 λεπτά την αναμέτρηση. Και ενώ προηγούνταν από την αρχή, έχανε με 70-65, με παθαίνοντας 65 και 73-70. Με την Φενέρ να κάνει ένα σερί 23-5 και να γυρίζει το 47-60 να το κάνει υπέρ της 70-65. Αλλά τον Παναθηναϊκό να βρίσκει με μεγάλα καλάθια του Κώστας Λούκα να βρίσκει. Αυτό συνεχόμενο πόντο στο τέλος του δεκάλεπτου. Ναι, ναι, να βρίσκει τον τρόπο να φύγει νικητής από μια έδρα που πάντα δυσκολεύεται και πάντα είχε, στην ουσία είχε μόνο ήττες. Και που η Φενέρ είχε επικρατήσει και του Ολυμπιακού. Είχε επικρατήσει και του Ολυμπιακού. Ήταν μια νίκη πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό που του έδωσε και boost για δύο μέρες αργότερα για να αλώσει και το σεφ στην GBL. Η Μπάγερν υποχρέωσε σε ήττα τον Ολυμπιακό, ο οποίος και πάλι πλήρωσε την κακή διαχείριση του παιχνιδιού ενώ προηγούνταν. Και την κακή αμυντική του λειτουργία. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός δέχτηκε 52 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ήταν μπροστά με 11 πόντους στο ημίχρονο, 43-32, έπαθε πάλι καθίσηση και επέτρεψε να πετυχαίνει 30 πόντους. Και γενικά ο Ολυμπιακός φέτος έχει πρόβλημα στην αναχέτηση το σκόρε των αντιπάλων. Ο Έντουαρτς, ο οποίος θύμισε και Λάρκιν, ναι, στον Ανατολού. Δέχτηκε ο Ολυμπιακός 30 πόντους από τον Λάρκιν, από τον Έντουαρτς, 27 από τον Λάρκιν στο παιχνίδι που είχε ιτηθεί από την Ανατολού Εφές, και γενικότερα έχει πρόβλημα στην περιφερειακή άμυνα ο Ολυμπιακός και θα πρέπει να το βρει και να το καλύψει. Όπως επίσης να πούμε ότι δυσκολεύτηκε η Μπαρτσελόνα απέναντι στην Βιλερμπάν. Επικράτησε με 90-83, αλλά για να έρθει αυτό το τελικό σκορ είναι αυτό που λέμε ίδρωσε και έφτιασε αίμα απέναντι στους Γάλλους, οι οποίοι είναι άλλη ομάδα φέτος. Ναι. Και πάμε να δούμε το πρόγραμμα που έχει η διαφοροβδομάδα αυτής γερωμένης από σήμερα, όπως είπαμε, έκτη αγωνιστική. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Ανατολού Εφές με την Μπαρτσελόνα 40-43 λίγο πριν το ημίχρονο. Σε περίπου 23 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Άλμπα με την Παρί στις 8.30, την ίδια ώρα Φενέρ Μακάμπι. 9.15 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ σε ένα από τα δύο παιχνίδια που πρέπει να πάρει. Ο Ολυμπιακός έρχεται διαβολοβδομάδα σοβαρή και την Πέμπτη παίζει με την Μπαρτσελόνα πάλι στο σεφ. Ακριβώς. 9.30 Μπασκόνια Αρμάνι και στις 10 Βίρτους Μπολόνια Μπάγερ Μονάχου. Αύριο 8 η ώρα Ζαλγκύρης Ερυθρός Αστέρας, 9.15 Παναθηναϊκός Βίλερμπαν και στις 10.15 Παρτιζάν εναντίον Μονακό. Πάμε την 5η, 7η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις στις 9 Άλμπα Ανατολού Εφές, 9.05 Μακάμπι Ρεάλ, 9.15 Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα, 9.30 Αρμάνι Βίρτους στο Ιταλικό Ντέρμπι. Και την Παρασκευή 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, στις 8
Ζαλγκίρις Μονακό, 9 Βιλερμπάν Μπάγερ Μονάχου, την ίδια ώρα Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός και στις 10:15 Παρί Μπασκόνια. Με τον Ερυθρό Αστέρα να κάνει αλλαγή έδρας. Δεν είναι το βασικό του γήπεδο διαθέσιμο. Είναι καπιονίδι είναι που θα παίξει. Και μάλιστα και θα παίξει Αλεξάνδρα. Θα ήθελα να καλύψει και μια θέση ξένου πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Γιατί έχει το πρόβλημα στους ψηλούς μετά τον τραυματισμό του Τζοέλ Μπολομπόι και θα είναι ένα παιχνίδι. Ο πάλι έκανε τις πρώτες του προπονήσεις, ακόμα δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Ναι, αλλά πιστεύω ότι αν δεν παίξει στο αυριανό που, είναι που έχει ο Ερυθρός Αστέρας για την. Στο ξεκίνημα της διαβόλου εβδομάδας, πιστεύω ότι την Παρασκευή κοντά στον Παναθηναϊκό θα κάνει ντεμπούτο και όπως είδαμε και πέρσι από τους αγώνες του Ολυμπιακού, ο Πετρούσεφ έχει καλή παράδοση με τον Παναθηναϊκό, είναι πάντα κάνει καλές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό και ποιος ξέρει τι θα συμβεί και την Παρασκευή. Λοιπόν, στη βαθμολογία Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις έχουν ρεκόρ 4-1. Στο 3-2 βρίσκουμε Ρεάλ Παναθηναϊκό Μπασκόνια Ανατολού Εφές. Μονακό, Ερυθρό Αστέρα. Κακός χαμός με 3-2 ρεκόρ. Φενέρμπαχτσε, Μπάγερ συμπληρώνουν αυτές τις θέσεις. Ο κακός χαμός που ανέφερες. Στο 2-3 είναι Ολυμπιακός Παρτιζάν, Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι. Στο 1-4 Βίρτους, Αρμάνι και Άλμπα Μερολίνου. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και το τι έγινε στο πρωτάθλημα των γυναικών. Ένα πρωτάθλημα των γυναικών που είχαμε την πέμπτη αγωνιστική. Αν δεν κάνω εκεί. Μισό λεπτάκι να έχω ανοίξει. Τέταρτη αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Πανσεραϊκός Παζιάννενα 63-50. Σαν ποδοσφαιρικό ντέρμπι δεν ακούστηκε αυτό. Πανσεραϊκός Παζιάννενα της επαρχίας, ναι. Αθηναϊκός Ηρακλής 93-51. Παναθηναϊκός Αμίντας 74-70. Μάτς το οποίο βρέθηκα και ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τις γηπεδούχες. Με τον Αμίντα να έχει ξεκινήσει πολύ καλά την χρονιά. Θα το δούμε και στην βαθμολογία. Mm-hmm. Ολυμπιακός Πρωτέας 92-67 και Εσπερίδης Παναθηναϊκός 83-87. Επόμενη αγωνιστική είναι στις 20 του μήνα γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις για την εθνική ομάδα. Να πούμε ότι θα παίξει Γιάννενα Αθηναϊκός, Ηρακλής Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Πρωτέας Εσπερίδες και Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός. Πάμε λοιπόν να δούμε τη βαθμολογία που έχει πρώτο τον Παναθηναϊκό. Με 7 βαθμούς ακολουθούν με 6 Πανσεραϊκός, Αμίντας, Αθηναϊκός, Ηρακλής Παναθηναϊκός και Γιάννενα. Στους 5 είναι ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Εσπερίδες 4, όσους έχει και η ομάδα του Πρωτέα Βούλας. Mm-hmm. Και θα σε πάω στο βόλεϊ. Βόλεϊ το οποίο πρώτα θα δούμε το πρωτάθλημα γυναικών με την δεύτερη αγωνιστική. Μια δεύτερη αγωνιστική που περιέλαμβανε μάλιστα και το παιχνίδι εδώ πέρα του Μίλωνα με τον Παναθηναϊκό. Ένα μάτσο το οποίο κέρδισαν οι πράσινες με 2-3 στο tie break. Σε μια επίσης δύσκολη αναμέτρηση. Είχαμε λοιπόν, όπως είπα, Μίλωνας Παναθηναϊκός 2-3, Πανιώνιος Μαρκούπλο 3-2. Mm-hmm. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 3-0. Πάλι ο δικέφαλος νίκησε την ΑΕΚ, όπως βλέπουμε στο μπάσκετ, όπως και στο μπάσκετ των ανδρών. Θέτιδα Βούλας Άρης 3-0, Αμαζόνες Αόθηρας 1-3 και Ολυμπιακός Λαμία 3-0. Πάμε να δούμε την αγωνιστική, η οποία είναι η τρέχουσα του Σαββατοκύριακου. Έχουμε στις 30 του μήνα τη μέρα... Αύριο. Αύριο. Ναι, έχουμε μεσοβδόματα. Ακριβώς το Σαββατοκύριακο. Ναι. Άρης Μύρωνας στις 5, την ίδια ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός του Ντέρμπι των Αιωνίων στο κλειστό του Μέντς. Στις 6, ΑΕΚ Αμαζόνες, την ίδια ώρα Μαρκόπουλο ΠΑΟΚ. Επίσης Λαμία εναντίον Πανιωνίου και σε 7 Αόθηρας εναντίον Θέριδας Βούλας. Πάμε την επόμενη αγωνιστική να δω πότε είναι, η οποία είναι το Σάββατο. Mm-hmm.
Και έχουμε λοιπόν Παναθηναϊκός Άρης στις 3. Την ίδια ώρα έχουμε Ολυμπιακός Πανιώνιος. Στις 5 Μήλωνας ΑΟΦ Ήρας. 5:30 Αμαζόνες Μαρκόπουλο. Στις 6 ΠΑΟ Λαμία. Και στις 7 Θέτη Δαβούλας 1-2 ΝΑΕΚ. Πάμε να δούμε και το αντίστοιχο των ανδρών. Η Volley League, η οποία είχε πρεμιέρα. Μια Volley League που είχε την ομάδα του Μήλωνα να περνάει χθες 2-3 από τη Σύρο, μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Στα άλλα αποτελέσματα είχαμε Ολυμπιακός και Βυσκιά 3-0. Πήγας ο Πολύχνης Άμβλος Ορυφιάδας 3-1, Φλίσβος Όφη 3-2, ΠΑΟ Παναθηναϊκός 1-3 και όπως είπαμε Φίνικα Σύρου Μήλωνας 2-3. Η επόμενη αγωνιστική είναι το Σαββατοκυριακό, που εδώ περιλαμβάνει κι άλλο ντέρμπι αιωνίων, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Ξεκινάμε πρώτα από το Σάββατο στις 5 Κηφισιά Φίνικας, στις 6 Άθλος Ορυφιάδας Φλίσβος, 7 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, την Κυριακή στις 5 Μήλωνας Πήγασος και στις 6 Όφη ΠΑΟΚ. Και πάμε να δούμε τελευταίο και το πρωτάθλημα του Πόλο. Μισό λεπτάκι να ανοίξουμε την αγωνιστική, η οποία είχε την τρίτη αγωνιστική. Μια αγωνιστική που περιλάμβανε την ίδια Εθνικού Βουλιαγμένης 4-13, Ιδραϊκός Πανιώνιος 7-9, Ναυτική Ένωση Πατρών Ολυμπιακός 7-30, Λάρισα Ναυτικό Όμιλο Πατρών 12-11, Χίος ΠΑΟΚ 11-14, Απόλλωνα Σμύρνης Λιφάδρα 19-7, Παναθηναϊκός Παλαιόφαλιρο 28 και Περιστέρι ΑΕΚ 15-4. Την Παρασκευή 9 η ώρα υπάρχει αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική, Γλυφάδα 1-2 ΝΑΕΚ. Το Σάββατο στη 1 Ολυμπιακός Χίος, στις 4:30 ΠΑΟΚ Περιστέρι, στις 5 Πανιώνιος Λάρισα, στις 6 Ναυτικός Όμιλος Πατρών Εθνικός, στις 6:30 Απόλλωνα Σμύρνης Ναυτική Ένωση Πατρών, την Κυριακή Παλαιό Φάληρο Βουλιαγμένη στις 4 και Παναθηναϊκός Ιδραϊκός στις 5 συμπληρώνουν τα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Είπαμε και περισσότερα κιόλας. Ακριβώς. Είπαμε και περισσότερα. Εμείς δεν έχουμε παρά να σας αφήσουμε να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Ραντεβού πάντα στα γήπεδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη την ίδια πάντα ώρα. Από τον Γιάννη Γιάννουλα που ήταν στο πρώτο μικρόφωνο, τον Χρήστο Γεωργίου στο δεύτερο, σας ευχόμαστε να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, για χαρά σε όλους.